Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά το πρώτο που έχω σημειώσει εδώ, το οποίο με παγιστεύει μετά από μία ώρα περίπου συνεδρίασης, είναι ποιος είναι ο λόγος γιατί γίνεται αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μας επιβάλλεται από τον κώδικα και πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία, μπορούμε να την κάνουμε να αφήσουμε τα βιβλία μας και να σκοθούμε να φύγουμε και να πούμε ότι έγινε. Αν όμως πρόκειται πραγματικά να μιλήσουμε επί της ουσίας, περί του πρακτέλου της προηγούμενης χρονιάς, νομίζω ότι δεν κερδίσαμε και δεν γίναμε σοφάτεροι σε τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Παρακολουθώ εδώ τώρα τόση ώρα τον κύριο Νικολάου, ο οποίος έκανε μια ανάλυση του κλίματος και φάνηκε να είναι το περισσότερο κοντά στο ενδιαφέρον κάποιον για το τι έχει γίνει, όχι τόσο όμως. Άκουσα βέβαια και τον κύριο Μουζάκη, λίγο πριν τον Δήμαρχο, ο οποίος μας μίλησε με πολύ διασπόρο για το χτέο. Θα το ρωτήσω το δικό του το αυτοκίνητο και το έχει περάσει χτέο. Έτσι, για να το κάνουμε λιγάκι να αστειευτούμε κιόλα δηλαδή. Μα είναι θέματα αυτά τα οποία απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε κρίση, κριτική, στο αν έπραξε καλό στη δημοτική πλειοψηφία που έχει την εξουσία εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι θέματα αυτά που χρειάζονται να υπάρχει δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική αρχή εξουσία για να κάνουμε προμήθεια σπόρων και να πάμε τα σκουπίδια εκεί που πού θα πάμε. Γιατί δεν μας είπε ο κ. Μουζάκης που θα πάμε. Είπε λοιπόν. Μην διακόπτε κύριε Δήμαρχε, κατάλαβα πολύ. Μας είπε λοιπόν ότι κάποιοι τόνοι, οι οποίοι δεν ήταν υλικό ανακυκλώσιμο, γύρισαν και θάφτηκαν στο χαδά. Ερώτηση πρώτη, ποιο χαδά? Θέλω να μου απαντήσετε κύριε Αντιδήμαρχε της Καθαριότητας, πού θάψατε αυτούς τους τόνους? Για να μάθει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι χαδά στον Λιβάδι δεν υπάρχει, και έχει κλείσει γύρω στην τριετία. Θα πετάξουμε στην Κόρινθο. Η Κορίνθη πού πετάνε τα σκουπίδια? Οι υπόλοιποι τι γίνεται με τα χαρά? Δεν είναι θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει? Να ενδιαφερθεί ένας δημότης να ρωτήσει και να πει πού πετάμε τα σκουπίδια κύριε Δήμαρχε και τι ευθύνη έχουμε εκεί που τα πετάνε? Δεν πρέπει να πεθεί το θέμα ή και αυτό κάτω από το χαρί? Όπως κάνει. Έτσι λοιπόν απόρρισα ποιος είναι ο σκοπός αυτής της συνεδρίασης. Πιστεύω ότι τελικά η Δήμαρχε ήταν μια διαδικασία η οποία πιθανώς επιβάλλεται του Καλλικράτη, γιατί εκεί πραγματικά δεν έχω ενημερωθεί. Αλλά περισσότερο να κοροϊδέψετε άλλη μια φορά τους συνδημότες μας ότι πράξατε έργο. Ήθελα πραγματικά να μάθω, πιστεύετε αυτά που είπατε, ή έπρεπε να πείτε, γιατί δεν μπορείτε να ανεβείτε και στο βήμα να πείτε κάτι, τι κάνετε 1,5 χρόνο, κάτι κάνετε. Όμως θα πιστεύετε όντως ότι γίνανε αυτά έργα, ότι πραγματικά αξίζει να τα αναφέρετε και τα κάνετε όπως να μεγαλώσετε όπου μιλάτε, με τιτάνιες, με ηράκλειες, με όποιες αυτές τα μεγάλα, τα συνθήματα αυτά, τα επίθετα που χρησιμοποιείτε κάποια φορά και ταυτόχρονα κλαίτε. Εντός εισαγωγικών κλαίτε. Για άδεια ταμεία. Ποιος σας έφτιαξε? Όταν βγήκατε στα μπαλκόνια και λέγατε διεθνικό την ψήφο του Λουτραχιώτικου του Αγίου Θεοδωρήτικου λαού, δεν ξέρατε που πηγαίνατε. Δεν ξέρατε ότι η κρίση είχε ξεκινήσει από το 2008. Το 2011 την ανακαλύψατε εσείς την κρίση. Δεν ξέρατε ότι θα υπάρχει αυτή η κατιούσα οικονομική πορεία που θα αγγίξει και τους Δήμους και θα αγγίξει κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Και μας περιπτώσει να σας πω και κάτι. Άμα μπορείτε, άμα δεν μπορείτε, μην πιέζεστε και πολύ και πάθει. Και τίποτα. Υπάρχουν και λοιπόν. Όλα αυτά τα έργα, είπατε, έγιναν με πάρα πολύ κόπο. Για πες μας ποια έργα γίνεται. Και πόσο κουραστήκατε. Πού κουραστήκατε δηλαδή τόσο πολύ που δεν μπορείτε, δεν αντέχετε άλλο.
όλα αυτά τα έργα. Έτσι είπατε λίγο πριν. Θα το δείτε αγαπητοί συνάδελφοι στα πρακτικά όταν θα φύγουν την επόμενη φορά. Πού κούρα, τι ήταν αυτή η κούραση. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα έργα. Νέο έργο κύριε Δημάρχε, μηδέν. Ούτε. Ας δούμε όμως τα συνεχιζόμενα. Νεκροταφείο. Δημοπράτη ο κύριο Γκέλη πριν 4 χρόνια. Και ενάμεσα στο δικό σας 5,5 νεκροταφείο δεν έχουμε. Και άμα γίνει μια κατολήφθηση θα βγουν οι νεκροί εκεί πάνω. Και το ξέρουμε και είναι αλήθεια. Θα βγουν οι νεκροί. Κι όμως πηγαίνουμε και περιμένουμε, δεν ξέρω τι περιμένουμε. Βιβλιοθήκη. Χαζεύει εκεί το κτίριο. Λιμάνι. Περιμένει το επόμενο κύμα, αγαπητοί. Για να αρχίσουμε να κλαίμε όλοι μαζί μετά και να αρχίσουμε να φταίει ο Γιόνις ο οποίος το εγκατέλειψε, εγώ θα φωνάζω τον Γιόνι και οι άλλοι θα φωνάζουν μετά εμένα. Το λιμάνι παραμένει εκεί. Πάρα πολύ σωστά διάβασα κάπου. Τι διάβα τους έφυγες, λοιπόν, τι θέσουν για το λιμάνι έτσι, ρε παιδιά. Γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Η αγωνία όλων των κατοίκων, Αγίου Θεοδόρου και Λουδαγίου. Καμία κίνηση. Μα καμία κίνηση. Μετά από 1,5 χρόνο ήρθε προχθές ο κύριος Αντιδήμαρχος, κύριος Νικολάου, να μας πει ότι το προχωρά και ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου, από ό,τι θυμάμαι και Νικολάου είπατε, θα μπει σε μια διαδικασία. Προς στιγμή να αναπνεύσαμε και είπαμε, να, πάει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που πήγε. Και δεν μας διαβούλευτε, ότι θα προχωρήσει. Δεν ήταν ο σκοπός αυτός. Ποιος ήταν ο σκοπός. Γιατί το πήγατε στην Επιτροπή. Για να μάθουν οι οικισμοί ότι κάτι εδώ είμαστε και μην φοβόνται. Όπως ο κύριος Γιάννη διεκδίκησε τους ψήφους, δεν τους διεκδικήσε την κύριο Δημοκρατία. Ποιος ήταν ο λόγος που πήγανε στην Επιτροπή Άτσου, να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Ήρθε και μας πιάνανε και λένε να μας στηρίξετε. Τι να στηρίξουμε, ρε παιδιά. Πιάνανε εμάς. Κάτι κάτι για τον οικισμό. Πιστέψανε ότι θα προωθεί το κάτι. Το πόρευμα άφησε την εμπλοκή με τον Θησέα, απλά το είχα σημειώσει για να μην το ξεχάσω. Διεκδικήσει. Προαυτιακός αναμογεννήθριες, σουσάκι λοτσίστικ. Μηδέν στο πηλίκο. Ρε μηδέν! Αν έχει ταπείρηση, διαψεύτηκος. Και πέστε μας τι θα γίνει την επόμενη πεντηκονταετία για να πάρουμε ανάγκη ότι αυτά θα γίνουν. Εκμετάλλευση και λειτουργία των μονάδων. Συνεδριακό. Κοιμάται. Θα πέσει κάτω από τον ύπνο όπως είναι εκεί. Δεν γίνεται τίποτα. Μα τίποτα! Πληρώνουμε και 100.000 κάθε χρόνο. Το συνεδριακό το έχουμε για να πληρώνουμε και λέμε τι είναι αυτό. Συνεδριακό, να το, το έχουμε. Πολυβητήριο. Πολιτική διαπλοκή. Το πολυβητήριο δεν μας απαντάει κύριος Δήμαρχος στις ερωτήσεις που κάνουμε. Το πολυβητήριο δοκιμαστικά ξεκίνησε το Πάσχα, όπως δοκιμαστικά έχει ξεκίνησει πριν πέρα στο καλοκαίρι. Και αφού το Πάσχα έγινε δοκιμαστικά για ένα δεκαήμερο, συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Ο Θεός ξέρει για πόσο ακόμα δεκαήμερα. Σε ερωτήσεις ότι δημάρχος αδυνατούν να απαντήσουν. Ήταν ο κύριος Κυκοφρύς εκείνη την ημέρα εδώ, άγιος δύο δημάρχος, δεν μπορούσε να απαντήσει, κατάλαβα τη δυσκολία. Απάντησε να ρώτησα τον κύριο Δημάρχο, όταν έπρεπε να μου απαντήσει το κρίσιμο ερώτημα, αν θυμάστε και τον Δημάρχο, η απάντηση σας ήταν, δεν απαντώ, το θυμόσαστε. Έτσι μου είπε εδώ. Είσαι στον όποιο εδώ και σας ρώτησα και μου λέτε δεν απαντώ. Αυτό για εσάς είναι δημοκρατική συμπεριφορά και διαφάνεια. Ένα κολυμπητήριο το οποίο δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει αυτή τη στιγμή. Και εγώ αρχίζω να αφιθυτώ να ανήκει στο Δήμο δηλαδή, γιατί σκεφτόμουν δηλαδή. Ποιος το λειτουργεί, με ποιανού εντολή, ποιος πληρώνει, πώς πληρώνει, ποιοι μπαίνουν μέσα, ποιοι επιτρέπεται, ποιοι απαγορεύεται και μέχρι πότε. Και όταν αυτά τα λέω και να δείξω την αδυναμία, την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να διοικήσει και να πάρει στα χέρια της αυτό το σημαντικό εργαλείο του Δήμου, μου λένε ότι εγώ δεν θέλω, θέλω να πείσει. Και ήρθε από το υγειονομικό η απάντηση στην κυρία Κόντιμο και σε μένα, η οποία λέει ότι κύριε, κοινοποιημένο βέβαια το ένα αυτό στην υπηρεσία, και λέει κύριε, το κολυμπητήριο για να πάρει άδεια πρέπει να τη δώσει ο Δήμος. Για να δώσει ο Δήμος, εμείς έχουμε ζητήσει κάποια χαρτιά, τα οποία περιμένουμε για να δούμε να κάνουμε τον έλεγχο. Ο Δήμος, εάν πέσει στην αντίληψή του ότι είναι
ανοιχτό και λειτουργεί χωρίς να έχει την άδεια, είναι υποχρεωμένο να το κλείσει. Ενάμεσο μήνα, δύο το λέει. Το έχετε κλείσει, κύριε Δήμαρχε. Ή θα βγείτε να πείτε ότι εγώ εδώ του πολυμετρίου και σας λέω κλείστε το. Αυτά. Θα τα λέτε και αυτά. Όχι να λέτε πόσους πόρους αγοράσετε και πόσο καθαρίσατε την πλατεία. Καταρρεύτες. Αυτό είναι σκάνδαλο. Οι καταρρεύτες έχουν λήξει τη σύμβαση εδώ και κάποιες πενταετίες. Όλος περιέργως, όλοι οι δικηγόροι που περάσανε από την ΔΑΕΦ, την Λουτρέγκαρ ΔΕΕΞΙΝΟΝ, μόνο κάτι έχουν και δεν μπορούν να βγάλουν τον κύριο Κωνσταντινίδη, όποιος έχει την εταιρεία αυτή, η οποία εκμεταλλεύεται και την οποία θα πρέπει να το παραδώσει στο Δήμο σύμφωνα με τον νόμο και ο Δήμος να κάνει διαγωνισμό για να το πάρει κάποιος να το εκμεταλλευτεί με νέους όρους. Παραμένει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Επί σειρά ετών φωνάζουμε, χτυπιόμαστε, δεν βαριέσαι. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Υδροθεραπευτήριο. Η μεγάλη αμαρτία. 900.000 ευρώ κάθε χρόνο μπαίνει μέσα. Φέτος μπορεί να μπει λιγότερο, να μπει 800.000 μέσα. Ένα κομμάτι της Λουτράικας Δέντσου θα το πούμε αμέσως μετά. Τουρισμός. Καμία πρωτοβουλία από πλευράς Δήμου. Μα καμία. Ο Δήμαρχος μετέχει σε ένα συμβούλιο που πρόεδρε και αντιπρόεδρε είναι άλλοι. Και ή συμφωνεί ή αν διαφωνεί, το κάνει φαντάζομαι σαν ιδιώτης. Και το λέω αυτό, κύριε Δήμαρχε. Γιατί δεν μεταφέρατε ποτέ ούτε στο Λουτράκι Αλφαίρεστον, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο προβληματισμούς που είδατε μέχρι την Λουτράκι Tourism Organization, να πάρουμε μια απόφαση και να ακολουθήσουμε μια πολιτική, αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, πέδερφε, με αυτά που μας λένε. Εσείς τι πάτε και καμαρώνετε εκεί πέρα, τι κάνετε, για πέθα. Λέτε ναι ή όχι. Εμείς τι μαθαίνουμε, εσείς κάνετε μόνο σας ένας. Τουριστική πολιτική του Δήμου. Και ποιος την κάνει, εμείς ή η εταιρεία. Αν την κάνει η εταιρεία, εμείς τι μάλλον παράμε. Να τους δίνουμε μόνο χρήματα. Η εικόνα, ας περιπτώσει, και να μπορούν. Και καλά κάνουμε. Εμείς όμως σαν Δήμος δεν πρέπει να έχουμε, να είμαστε λίτερα πάνω στα θέματα του τουρισμού. Το λέω, το ξαναλέω. Είδατε να καταργήσετε τις επιτροπές. Σας παρακάλεσα μέσα πέρσι τέτοια εποχή. Και μου λέτε εντάξει θα την κάνουμε με τα μέλη. Είπαμε να βάλουμε τα νέα μέλη. Ένας χρόνος πέρασε, η επιτροπή είναι έτσι. Αν είναι εργός. Διαφήμιση. Ένα πολύ μεγάλο μηδενικό. Νερό του Τρακίου και η φήμη του στο έλεος των συμφερόντων. Φαβάν, είπαμε λίγο πριν. Άγνωστο σκι. Περιφερειακός, πότε θα το παραλάβουμε δεν γνωρίζω. Αν λοιπόν αυτά συμβαίνουν, και προκαλώ οποιονδήποτε να με αμφισβητήσει, αλλά άμα με αμφισβητήσει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου δώσετε να μιλήσω και να απαντήσω, να το πείσετε, να δούμε την καθημερινότητα. Η άποψη η δικιά μου είναι και νομίζω ότι της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών όλου του Δήμου, ότι η εγκατάλειψη και η ασυνδοσία υπάρχει παντού. Ό,τι θέλει, ο καθένας κάνει. Όπου να είναι. Ό,τι του αρέσει. Δεν φοβάται κανέναν. Και ο τόπος του ήρθε εδώ δεν λέει τίποτα. Βλέπει τον κάδο, θέλει να το σπάσει, θέλει μια βαριά να το σπάει. Δεν τον νομίζαμε. Αυτό συμβαίνει. Κυνήγανε από τη σειρή και παράγανε τους κάδους τους, τις κολόνες. Γιατί έτσι θέλει να το σπάσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Παρακάνουν όπου θέλουν. Απλώνουν όπου θέλουν και δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν. Άγιοι Θεόδωροι, η πόλη που πεθαίνει. Και έχετε τεράστια ευθύνη πάνω σε αυτό. Ξέρετε ότι για να προχωρήσει ο Δήμος ακόμα περισσότερο πρέπει να έχει ταυτόχρονη ανάπτυξη και περισσότερους Αγίους Θοδόρους από την περιοχή τη δική μας. Παρά τις εκκλήσεις, συλλόγων, φορέων, ιδιαίτερα του εμπορικού συλλόγου, εσείς δεν θέλετε να σκάτε και καθόλου. Η ίδρυψη είναι γνωστά τα θέματα, ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και δεν είναι μόνο αυτοί. Είπατε όλους περιέργους ότι από θέματα νερού υπάρχουν. Και τι δεν τα δίνετε. Πέστε μας, είμαστε ανήκει να τα διαχειριστούμε. Να πούν κάποιοι άλλοι να τα διαχειριστούν που μπορούν. Αφού υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εγώ προεκλογικά έλεγα να πει το ΕΚΠΕ να κάνει μελέτες σε όλη την περιοχή όπου είναι υδροφόρος ορίζοντας, να μετρήσει και να αρχίσουμε τη διαχείριση. Σωστά, επιστημονικά και με βάση. Εδώ ο καθένας τραβάει μια σωλήνα από την πλάτη και πάει και βάζει νερό. Δικιά σας είναι η επιλογή. Φωτισμός, καθαριότητα, αποχετευτικό και οδοπία
είναι λέξεις άγνωστες για την περιοχή του Αγίου Θεοδόρου. Τα μπίσια. Τι έχετε με τα μπίσια, σας φαίνουν τα μπίσια και τους έχετε καταδικάσει να μην έχουν νερό. Δεν έγινε την προηγούμενη θητεία του κυρίου Γιώργη Νιάγκη Όντσης που έπρεπε να έχει γίνει. Ίσως γιατί υπήρχαν ως τότε κάποιες ποσότητες. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μια γιώτρηση. Να κάνετε μια έρευνα. Να δώσετε νερό στους μπισιώτες να πιούν. Αγαπητοί συνάδελφοι μου, θα δυθεί ακόμα να μην δώσετε τα πίσια. Και δεν είναι τώρα, δεν είναι 15 μέρες από την πατήρα πρώτη. Και πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Σκηνός. Κάπου στο χάρτη του Δήμου μας υπάρχει και αυτός. Οικισμοί, μην το συζητάτε και στο συνιστό μην πάτε καμία βόλτα προς τα εκεί. Γιατί δεν θα περάσετε καλά. Κοινωνική πολιτική. Μας είπατε λίγο πριν, κύριε Δημαρχή, για κοινωνική συνοχή, για μελέτες στο πανεπιστήμιο και ότι δημιουργήσατε δομές. Όπως το φαρμακείο που θα κάνετε. Και πήρατε και μια απόφαση για το κοινωνικό του παντοπολείου. Ούτε το ένα είδατε, το άλλο θα το κάνετε. Και οι κοινωνικές δομές, ποιες είναι η επιτροπή που υπήρχε και επί του κυρίου Γιόνι, που και τότε ήταν διαπαραταξιακή και εσείς συγκρατείτε την κοινωνική δομή και τη συνοχή του Δήμου μας με την Επιτροπή. Γιατί τίποτα άλλο δεν μας είπατε, σαν το κατάλαβα. Αν δεν απαντήσει, εξηγήστε να το καταλάβω. Πώς διατηρείτε την κοινωνική συνοχή, για την οποία έστω είπατε και σπομφωδός. Ίσνια, ευτυχώς που είναι ο Παναγιώτης Ασπανός και ο Θήμιος. Και πάνε να αγοράσουν ένα υπότοδο για ένα υποταφείο. Άλλη ιστορία αμαρτωλή εκεί. Καθημερινότητα. Τα μάτρεξ, ετά έχει δει κανένα να δουλεύουν εδώ σαν κάτι λεφτά, κάποτε και έχουν χρησιμότητα για την πολιτική του εκείνου. Τα ρολόγια του Δήμου, τα δημόσια, ιδιαίτερα αυτά που είναι κάτω εδώ στην παραλία, έχετε προσέξει τι ώρα λένε. Κάποτε λέγανε τι ώρα έχει, την περσινή. Κάνουν τέτοιοι και γελάνε. Τις νέες ζαρτινιέρες. Αυτή η εξυπνάδα να σταματήσουμε τα σκουριβάνια που υπήρχαν και να τα κάνουμε ζαρτινιέρες. Περάστε τα να τα δείτε τι γίνεται. Για το φωτισμό είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες. Πανό. Η κουρελαρία της πόλης του Λουτρακίου τουλάχιστον. Πανό. Είναι τροπή για το Δήμο να αναπτά πανό για να διαφημίσει το υδροθεραπευτήριό του. Είναι τροπή για το Δήμο και για το Πνευματικό Κέντρο, όταν θέλει να λέγεται Πολιτιστικό Κέντρο, να αναπτά πανό για να διαφημίζει τις εκδηλώσεις του. Είναι τροπή για το Δήμο να μην ξεριζώνει τη χαρτούρα από τις κολόνες της ΔΕΗ και του φωτισμού. Είναι τροπή το πανό έξω από το συνεδριακό να βγαίνει μετά από 1,5 μήνα από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα της Ζετσκή. Είναι τροπή για τις σημαίες έξω από τον Αγίου Κωνσταντίνου της Περαχώρας από την 21η Μαΐου να βγουν πριν από 15 μέρες. Αυτά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται αυτά. Διαβάσεις. Υπάρχουν παρτέρια πεζοδρομίων, οδοστρώματα. Και δεν μπορώ να πω κάτι για τις παιδικές χαρές γιατί δεν το γνωρίζω κύριε Μουζέη και δεν σας λέω κάτι. Λουτράκι ΑΕΞΚΟ. Όλα στο σκοτάδι αγαπητοί συνάδελφοι. Η διοίκηση γίνεται από τους αντιπρόεδρους. Ή τουλάχιστον εγίνετο όσο είχαν αντιπρόεδρους. Οι οποίοι πήραν και αυτή την άκουσα, το ένας παρετήθηκε, για να το αντικαταστήσουν αύριο, με έναν νέο αντιπρόεδρο. Και ο προηγούμενος αντικαταστάθηκε από τον Δήμαρχο, αφού του είπε πόσο καλός ήταν και πόσο ικανοποιημένος ήταν μέσα σε 6 μήνες δουλειάς που του προσέφερε, λέει τώρα πήγαινε σπίτι. Δεν θέλω να ικανοποιήσω, θα του δώσει άλλος. Και δεν είναι άλλο. Αυτά γίνανε πέρσι. Νομίζω ότι ο πρόεδρος δεν έχει γνώση του αντικειμένου. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Και εδώ είναι μεγάλο ερωτηματικό για μένα ποιοι είναι αυτοί οι άγνωστοι που αποφασίζουν για τη Λουτράκη ΑΕΞΚΟ και κατευθύνουν τις τύχες της. Και το λέω αυτό κύριε Νικολάου γιατί με κοιτάτε έκπληκτο και θα το πω και για εσάς. Ο οποίος δεν διαμαρτυρηθήκατε καθόλου όταν ο Δήμαρχος πρόεδρος έχει διπλή ιδιότητα. Ο πρόεδρος λοιπόν, Δήμαρχος, που προέβαλε εκεί, μίλησε για 6.400.000, αν θυμόσαστε, άξιμο διοικητικό λέω. Σε 10 μέρες εδώ, ο Δήμαρχος Πρόεδρος τώρα, είπε, δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε, 600.000. Αυτά έχουν καταγραφεί
Νομίζω στο λοιπόν κίνδυνο θα πρέπει να το ανοίξουμε να το δούμε. Δεν είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο να μην ξέρει τόσο 10 ημερών ή να κάνει ότι δεν ξέρει και το πιο σπουδαίο και λίγο να αυτό με φοινικά σε εσά. Ότι σα παρέσανε και εσά ή θέλει η μέρα το κάνετε κι εσεί και το λέω σα προσωπικά εδώ, όσοι είσαστε με αυτή την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρεία. Είναι δυνατόν ο Δήμαρχο να σα λέει σηκώστε τη χεράκι, να του σηκώνετε εσεί και εδώ να έρθει να λέει σηκώστε το αντίθετο για να σηκώνετε άλλο. Αυτά μην τα πάρετε ό,τι σα κορυδεύω. Θέλω παραστατικό σου. Ξέρω ότι σα εκτιμώ και δεν το λέω προσωπικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Δεν βρέθηκε να του πει βρε αδερφέ, πού πα. Θα μα ξεφυγήσει τελικά εδώ. Αυτή είναι η απορία μου, η μεγάλη, η οποία δεν έχει καταπληκτεί ακόμα. Κύριε Παύλου, για ενημέρωση, έχετε μιλάτε ήδη 20 λεπτά. Ναι, ναι, τελειώνει. Περίπου 15 λεπτά. Ναι, ναι, σε 10 μέρες είπα λοιπόν αυτά. Μια αλφαέξιμη που είπα ότι χρωστάει ήδη 900 εκατομμύρια κάθε χρόνο, μπαίνει μέσα το υδροθεραπευτήριο εννοώ, χρωστάει 5 εκατομμύρια σε εργολάβους. Μια μάχη που έγινε εδώ πέρα την προηγούμενη φορά και οδήγησε τον κύριο Δήμαρχο να ζητήσει αύριο ένα διακανονισμό που δεν ξέρω πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα δάνειο το οποίο έχει πάρει η προηγούμενη δημοτική αρχή, 4.200.000 που είναι σε εκκρεμότητα. Όλα αυτά έχουν φέρει σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην εταιρεία, η οποία κάθε μέρα προχωράει και λέει: τώρα θα πεθάνει. Και τώρα θα πεθάνει. Πήγαμε να την γλιτώσουμε και την γλιτώσαμε όλοι μαζί. Μην λέτε ότι πάνω δεν έχουμε τελευταίο. Από την τρίτη ζημιογόνα κρίση που θα έρθει, δεν πήγαινε στην εκατάσταση. Και τώρα έχουμε την αδυναμία τη Τουρκία και δεν υπάρχει χρήμα. Και έχουμε και τους εργολάβους που μας πιέζουν. Σύμφωνα με τον κύριο Δήμαρχο, υπάρχει άλλη άποψη. Ο εργολάβος λέει ότι δεν με δέχεται. Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ ή κάποιος λέει ψέμα. Δεν παίρνω τον όρος κατά τον λέω όμως τι ακριβώς γίνεται. Έχω να πω πάρα πολλά για την εταιρεία. Νομίζω δεν είναι του παρόντος. Πρέπει να μιλήσω όμως, κύριε Δήμαρχε, για την πολιτική που κάνετε για την εταιρεία. Όσον αφορά αυτό είναι το συνεδριακό τη καταράκτη που το είπα, την περίπτωση τη Ογόνα που εγώ τη θεωρώ πολιτική διαπλοκή, και σημειώστε το ότι κάτι το θέλετε, είναι καθαρή πολιτική διαπλοκή. Όλο το παιχνίδι στήθηκε για να μπορεί ο Παύλου και ο Γιάννη να είναι υπόδικοι την προηγούμενη στην επόμενη φορά στι εκλογέ. Δεν το βγάζω μια λέω τίποτα. Όταν μάλιστα δεν διεκδικείτε τίποτα, όταν σα προκαλώ και σα λέω, αν δεν πάτε να πάρετε τα λεφτά τα οποία σύμφωνα με τη Ογόνα μα προσθέτει κλαμπ ποτέ, θα σα κάνω εγώ μήνυση για δεν ειδοποιείτε την απόφαση. Η οποία απόφαση είναι δομένη του Διοικητικού Συμβουλίου και λέει να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέτε. Δι, δικαστικά να διεκδικήσουμε τα θέματα και δεν το κάνετε. Για πέστε μου λοιπόν τότε, τι άλλο είναι αυτό. Δεν μπορούσα ποτέ να συγχωρήσω το έγγραφο το οποίο δεν το ξέρει κανείς που ζητούσατε 500.000 ευρώ για να καλύψετε την νομική την εταιρεία της νομικούς εταιρείας, 500.000 ευρώ ετησίως. Χρήματα τα οποία θα σα τα έδινε, οπότε εσεί θα συζητούσατε, λέγατε στην επιστολή. Την έχουν διαβάσει την επιστολή. Δεν θα συγχωρήσει ποτέ τι προσλήψει των ημετέρων νομικών που αμέσω τι ανακαλέσατε. Έχετε σκεφτεί, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, πόσε ανακλήσει αποφάσεων. Πάρετε ένα γραμματέα μια μέρα, να σα προσέξει από τη Λουτράκη Αλφαέξον και από το Δήμο, πόσε ανακλήσει αποφάσεων υπάρχουν στου 19 μήνε που λειτουργεί. Μου πέστε αριθμό. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Και αν ένα κομμάτι από αυτό, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να μεταφράσει γιατί ο Καλλικράτης είναι ακόμα ασαφής, εγώ σε λέω ανικανότητα διοίκηση. Θα κάνεις μία φορά το λάθος, θα κάνεις δύο φορές το λάθος. Δεν μπορείς να έχεις δεκάδες αποφάσεις που έχεις ανακαλύψει. Εδώ φτάσαμε να έχουμε και αόρατο νομικό σύμβολο που έχει προθέσει. Μας είπε ο κύριο Δήμαρχος ότι ο κύριο Κομμουνιώδης τελικά είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις 5.000 ευρώ από το καζίνο, δεν ξέρω ποιος το ζήτησε, κανείς δεν τα ξέρει αυτά, γιατί δίνει νομικές συμβουλές στην εταιρεία. Και βέβαια, δεν θέλω πολύ να καμαρώνετε, κύριε Δήμαρχε, για το τι κάνατε με τους εργαζόμενους, γιατί νομίζω ότι εξαιτίας τους εργαζόμενοι έχασα χρήματα και μην πολύ κορδώνεστε ότι εσείς μπήκατε και λύσατε το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα γινόταν ούτως ή άλλως. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής και τελειώνω. Εσείς είχατε προεκλογικά πει όλα στο φως. Εσείς ο ίδιος όμως διαψεύδετε τον εαυτό σας. 19 μήνες μετά, λίγοι δεν γνωρίζουν
την αντιδημοκρατική σας συμπεριφορά, την αδιαφάνεια του δεν απαντώ και δεν δίνω ποτέ απαντήσεις, την αυθαιρεσία και τον εξιστελισμό, και ενώ όλες αυτές οι κινήσεις χωρίς αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, και εκθέτετε όχι μόνο τον εαυτό σας, εκθέτετε και του συμβούλου σας και το Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό, κύριε Δήμαρχε. Θέλετε, θέλατε και σας έφερε ο λαός στην εξουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο, άλλη μια φορά, τελειώνοντας. Μην κλαίτε. Κάντε τις κινήσεις που πρέπει. Εμείς πάντως, κύριε Δήμαρχε, διαλέξαμε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, τον δρόμο της αλήθειας. 12 χρόνια, πιστέψτε με, δεν είπα ένα ψέμα. Μα ούτε ένα. Προκαλώ δημόσια. Η τηλεοράση είναι εδώ. Όλο τον κόσμο. Να έρθει και να μου πει ότι του είπα αυτό και δεν το έκανα. Ήμουνα, αν θέλετε, σαφής. Πολλές φορές και πρώτα μου πεις. Όταν δεν καταλάβαιναν για ποιο λόγο δεν μπορούσα να τις υπηρετήσω. Σταματήστε να λέτε παντού ναι. Δεν θα σας βγει σε καλό. Γιατί αν το συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε, θα είστε και εσείς ένας από αυτούς που θα πήγε την πρώτη θητεία από εδώ μέσα. Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο. Το Προεδρείο να απαντήσει